So. Να αρχίσουμε. We can start. Okay. Very good. So we'll continue. Everyone's so happy there's no mosquitoes at all. Bliss. So, can I ask something? According to your talk yesterday, our day, everyday life, you know, human life, we should leave to God, to the Spirit, in order to guide us how to deal with every little detail, so that we don't even think about it. Is that correct? Sorry, she has to say it in Greek first. In fact, the goal is not to be concerned about anything of these lives. You know, obligations and duties and illnesses and food and all the material things, so that our spirit is free to dive into love and forgiveness. Is that perhaps a good resume of the whole thing? I will translate it in. Απλώς ρώτησα αν σύμφωνα με αυτά που είπε χθες, το λέω εγώ είναι ότι αυτές οι καθημερινές φροντίδες της ζωής μας θα πρέπει να τις αφήσουμε εντελώς στα χέρια του Θεού, έτσι ώστε να είμαστε εντελώς ελεύθεροι να ασχοληθούμε με τη συγχώρεση και με την αγάπη και να δεχόμαστε μόνο την καθοδήγηση του Πνεύματος για το πώς πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα καθημερινά τα trivial. Yes, that is a good short focus on the problem and the approach to escape the problem. Αυτή είναι μια καλή σύντομη συγκέντρωση στο πρόβλημα και στο πώς να προσεγγίσουμε το πρόβλημα. It's a case of amnesia, of completely forgetting God and pure love. Το θέμα έχει να κάνει με την αμνησία που παθαίνουμε σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με τον Θεό και την αγάπη. And becoming so addicted and so attached to the body and to linear time. Και είμαστε όλοι πάρα πολύ εθισμένοι σε ό,τι έχει να κάνει με το σώμα και με τον γραμμικό χρόνο. They call human beings beings, but really it's like human doings. Αποκαλούμε τους ανθρώπους ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά τελικά δεν είναι ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά είναι ανθρώπινες πράξεις. Πράγματα που κάνουμε. Yeah, there's an addiction to doing. Υπάρχει ένας εθισμός στο να κάνουμε. It's very hard to stop doing when your whole identity is based on your worth being what you do. Είναι δύσκολο να σταματήσει κανείς να κάνει όταν όλη η αξία σου έχει να κάνει με το τι κάνεις. So, the step would be from being identified as the doer. Ένα βήμα λοιπόν θα ήταν από το να ταυτίζεσαι ότι εσύ είσαι ο πράτων, αυτός που πράττει. To thinking of the body more like a puppet or a marionette. Να έχεις στο νου σου το σώμα σου ως μία μαριονέτα. And you want to pray and ask for help from the one that is moving the strings. Και να ζητάς βοήθεια και καθοδήγηση από αυτόν που κινεί τα νήματα της μαριονέτας. So if you're praying to the Holy Spirit, you're saying, let me be done through. You move me, you animate me, you use me, and let me be done through. Επίτρεψε λοιπόν, ζητούμε λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε, να ζητούμε από το Άγιο Πνεύμα, αυτό να κινεί τα νήματα, αυτό να είναι αυτό που πράττει και δρά μέσα από εμάς. Some of you might remember the story of Pinocchio. Μπορεί να θυμόσαστε την ιστορία του Πινόκιο. He was a puppet, but he wanted to be a real boy. Ήταν μαριονέτα, αλλά ήθελε να γίνει ένα πραγματικό αγόρι. And so he wanted to be loose from all the strings, and he wanted to be autonomous and make all of his own decisions by himself. Ήθελε να απελευθερωθεί από τα σκηνιά που τον κινούσαν και ήθελε να γίνει αυτόνομος και να πράττει αφέ αυτού. And there was a little cricket
that was trying to help him make wise choices, but sometimes he said, no, I don't want to hear, I don't want to listen. Και πολλές φορές ερχόταν ένας γρίλος, το έντομο γρίλος, και να του λέει τι να κάνει, και αυτός δεν άκουγε πολλές φορές και του λέγε, φύγε, δεν θέλω να ακούσω τι μου λες. And so he didn't listen to his advisor, he was led to Pleasure Island, and it was terrible. The boys turned into half donkeys and half humans. Δεν άκουγε λοιπόν αυτήν την καθοδήγηση και κατέληξε στο νησί της ευχαρίστησης, όπου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα εκεί και γινόταν half donkeys. Και μετατρέπονταν τα όντα που ήταν εκεί σε τα μισά γινόνταν γαϊδούρια. Μισός άνθρωπος, μισός γαϊδούρια. So that's why when you pray, you want to say, I release my concerns and my worries, and I want you to live through me and move through me. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να απελευθερώνεις όλα τα προβλήματα και τις ανησυχίες και ό,τι σε απασχολεί και να ζητάς το Άγιο Πνεύμα να ζει μέσα από εσένα και να πράττει μέσα από εσένα. Όχι εσύ, το Άγιο Πνεύμα. And if I face a problem, I would rather pray and ask for your guidance on what to say and what to do. Και αν έχω να αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα, προτιμώ να απευθύνομαι στο Άγιο Πνεύμα και να ζητώ τη δική του καθοδήγηση για το τι να πω ή τι να κάνω. And I would not rely on my own past learning to solve all these problems. Και δεν βασίζομαι σε ό,τι γνωρίζω από το παρελθόν για να λύσω τα προβλήματα του παρόντος. The ego analyzes, the ego compares. The spirit offers fresh guidance in the moment. Το εγώ αναλύει και κάνει συγκρίσεις, ενώ το Άγιο Πνεύμα προσφέρει καθοδήγηση, φρέσκια καθοδήγηση στο παρόν. And as you allow this to occur, you will become less identified with all of the roles and concepts that the ego has made. Και όσο το κάνεις αυτό, ζητάς δηλαδή την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, τόσο σιγά σιγά απελευθερώνεται το εγώ από όλες τις εικόνες και ό,τι έχει φτιάξει. Many of you have heard of the story of Mary Magdala. Όλοι έχετε ακούσει την ιστορία της Μαρίας της Μαγδαληνής. She lived at Jesus' time and she had a father and brothers. Ζούσε, έζησε στην εποχή του Χριστού και είχε πατέρα και αδέρφια. Sisters. Και αδερφές. And there were many expectations for the women in those days. Και υπήρχαν πάρα πολλές προσδοκίες από τις για τις γυναίκες εκείνη την εποχή. They were supposed to take a husband and get married. Υποτίθεται ότι έπρεπε να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. And when Jesus came by, she listened to what he was speaking about. Και όταν συνάντησε τον Ιησού, άκουσε αυτά που έλεγε ο Ιησούς. And somehow she just couldn't stay with the roles and conditions that she had been taught. She heard the voice of eternity calling. Και δεν μπορούσε πια να ακούσει τη φωνή της οικογένειάς της και των προσδοκιών που υπήρχαν προς αυτήν, γιατί μέσω του Ιησού άκουσε τη φωνή της αιωνιότητας. So in one sense she became very much like an apostle. She devoted her life to listen and follow and live the teachings of Jesus. Και έγινε και αυτή ως σαν μία Απόστολος, η οποία άκουγε με σοβαρότητα και ακολουθούσε τις διδασκαλίες του Ιησού. And Jesus' message to her was the same message we are talking about now. It's relax, learn to trust in the Holy Spirit, and trust that all your cares and concerns will be handled. Και ό,τι έλεγε τότε ο Ιησούς σε όλους και στη Μαρία τη Μαγδαληνή και σε όλους τους άλλους ακροατές, είναι το ίδιο πράγμα που λέει και τα μαθήματα σε εμάς σήμερα. Χαλάρωσε, άφησε όλες σου τις ανησυχίες και ό,τι σε απασχολεί και επίτρεψε στο Άγιο Πνεύμα. Και μάθε να εμπιστεύεσαι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα. So, the problems and cares and concerns are opportunities to heal. They are not to be figured out or analyzed by the ego. Όταν λοιπόν συναντάς οποιοδήποτε πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό είναι μία ευκαιρία για να θεραπευτείς. Όχι να προσπαθείς να αναλύσεις και να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.
Because earthly problems aren't really the problem. The problem is a problem of misidentity. Γιατί τα γήινα προβλήματα δεν είναι στην πραγματικότητα προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι κάνουμε μια λάθος ταύτιση. And that's why the ancient Greeks said, "Know thyself." Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες είπαν, γνώρισε αυτό. Γνώρισε τον εαυτό σου. Because they knew that there was an identity problem that had to be solved. Γιατί γνώριζαν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ταυτότητας το οποίο έπρεπε να επιλυθεί. If you solved all of the world's problems but did not solve the identity problem, you would have solved nothing. Αν με έναν τρόπο μπορούσες να λύσεις όλα τα προβλήματα του κόσμου, αλλά δεν μπορούσες να λύσεις το πρόβλημα της ταυτότητας, τίποτα δεν έχει λυθεί. Because all of the concerns and problems are reflections of this belief in separation from God. Γιατί όλα τα προβλήματα και όλες οι ανησυχίες και οι σκοτούρες έχουν να κάνουν με την λαθασμένη πεποίθηση ότι είμαστε διαχωρισμένοι από το Θεό. So in the workbook, Jesus tells us about the ego's plan of salvation and the spirit's plan of salvation. Γι' αυτό στα μαθήματα θαυμάτων στο κομμάτι των ασκήσεων, ο Ιησούς μας μιλάει για το σχέδιο σωτηρίας του εγώ και το σχέδιο σωτηρίας του Αγίου Πνεύματος. The ego's plan is if something would change in the world, a person, a place, a situation, a circumstance, if something of the world would change, I would be happy. Το σχέδιο λοιπόν σωτηρίας του Αγίου Πνεύματος λέει, αν κάποιος αλλάξει, του εγώ, συγγνώμη, αν το εγώ, αν το κάποιος άνθρωπος αλλάξει ή αν κάποια κατάσταση αλλάξει ή κάτι έξω στον κόσμο αλλάξει, τότε εγώ θα είμαι ευτυχισμένος. And the Holy Spirit's plan is, if I change my own mind, I will be happy. Και το σχέδιο σωτηρίας του Αγίου Πνεύματος είναι, αν εγώ αλλάξω τον δικό μου νου, τότε θα είμαι ευτυχισμένος. Because the ego is the belief in hate. Γιατί το εγώ είναι η πίστη στο μίσος. The ego made the whole world, the whole cosmos. Το εγώ είναι αυτό που κατασκεύασε όλο τον κόσμο. And I must shift to a different purpose of forgiveness in order to escape the world. Και πρέπει να κάνω μία μετατόπιση σε μία στη συγχώρεση για να γλιτώσω από τον κόσμο. Yeah. So Jesus is not asking us to become something in the future. He's asking us to relax into the presence that we truly are. Ο Ιησούς λοιπόν δεν μας λέει να βελτιωθούμε και να γίνουμε κάτι στο μέλλον. Μας λέει να χαλαρώσουμε στο παρόν, σε αυτό που είμαστε ήδη στο παρόν. And this is why I've spent so much time in hot tubs. I have these talks in very warm, relaxing waters. Γι' αυτό λέει μ' αρέσει μέσα σε σάουνες, σε πισίνες με ζεστό νερό, να κάνω τέτοιες συζητήσεις, γιατί εκεί χαλαρώνεις και μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά που λέμε. When I traveled the world, I had a peace house in the United States with a hot tub. A peace house? Peace house, I called it. It's a house. Ah, a house that has a peace, P-E-A. Yes, a peace house. Not a piece of a house, a peace. Συγγνώμη. Όταν ζούσα, where? In Cincinnati. Όταν ζούσα στο Cincinnati, στην Αμερική, είχε ένα σπίτι που το έλεγε το σπίτι της ειρήνης. Και είχε εκεί μια ζεστή πισινούλα, ας πούμε. And we would have morning meetings. Και είχαμε πρωινές συναντήσεις. In the hot tub. Μέσα στη ζεστή αυτή λιμνούλα, πισινούλα. We would start the day in the hot tub. Ξεκινούσαμε τη μέρα μας στην ζεστή πισίνα. And usually end the day in the hot tub. Και τελειώνουμε και τη μέρα μας το ίδιο. Θα είχαν κατσιάσει εκεί πέρα. I'm just saying that you know. I don't know. Δεν ξέρω πώς λέμε κατσιάδες στα αγγλικά. I said, but by the end of the day, you know how the hands get white. I don't know the word. You got wrinkles everywhere. Yeah. Yes. Yeah. We would start the day with the birds chirping and end the day looking at the stars, all quiet. Ξεκινούσαμε τη μέρα ακούγοντας τα πουλιά να κελαϊδούν και το βράδυ όλα ησύχαζαν και κοιτούσαμε, βλέπαμε τα αστέρια. And this was very helpful because it was people learn to relax. When you're in a hot tub, you tend to relax. Και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό, γιατί όταν είσαι μέσα μια ζεστή πισινούλα, τίνεις να χαλαρώσεις. Yeah, you don't take it serious. It's not δεν like τα παίρνεις όλα πολύ σοβαρά. Meeting, no. Δεν ήταν κάτι έτσι, ένα σοβαροφανές, ας πούμε,
συνάντηση. So that's really the answer to your question, that we must relax and trust if we are going to be taken to a new way of thinking and a new way of living. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σου είναι ότι πρέπει να χαλαρώσουμε και σιγά σιγά να νιώσουμε αυτόν τον καινούριο τρόπο που να ζούμε. Yeah. And sometimes, like even in the Course in Miracles workbook, is like a ritual. You do have to practice it and discipline your mind. Στις ασκήσεις των μαθημάτων θαυμάτων, όντως υπάρχει ένα τελετουργικό. Σου λέει πώς να κάνεις τις ασκήσεις για να πειθαρχήσεις το νου σου. But the further along you get, you become more relaxed, more spontaneous, and you don't need the rituals. Όσο προχωράς όμως την εξέλιξή σου με τα μαθήματα, τόσο χαλαρώνεις όλο και πιο πολύ και δεν χρειάζεσαι πια τα τελετουργικά αυτά και τις ακριβείς ασκήσεις, ας πούμε. Yeah. So it's better to give yourself over to the workbook with this sense of relaxation and trust than it is to do the workbook 25 times in 25 years. Γι' αυτό είναι καλύτερα όταν κάνετε το βιβλίο των ασκήσεων να το κάνετε με μια χαλαρότητα, με έναν τρόπο δηλαδή που να μην χρειαστεί να κάνετε 25 φορές τα 365 μαθήματα επί 25 φορές, σιγά σιγά αυτό που είπαμε. Yeah, because the Course in Miracles is not meant to become a ritual, like Hail Mary, full of grace, you know, like so many rituals in the world, that the ego can just trick you into doing these forms, repeating them over and over. Γιατί τα μαθήματα θαυμάτων χρειάζεται προσοχή να έχουμε στο νου μας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τελετουργικά όπως έχουν πάρα πολλές θρησκείες, δηλαδή αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός ή τι κάνουν υπάρχουν τα κομποσκήνια ή ό,τι τελετουργικά υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες, γιατί αυτά τα χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές το εγώ για να μας ξεγελάσει, γιατί κάνω αυτά, άρα όλα καλά. Yeah. And also the course is not just meant to be taught as an intellectual exercise or like concepts that you would just speak to another person. It's much deeper than that. Και φυσικά δεν είναι τα μαθήματα θαυμάτων κάτι που έχει σχέση να κάνει με τη διανόηση και με το διανοητικά. Εγώ απλά να μεταφέρω λόγια και να λέω τι λένε τα μαθήματα σε έναν άλλο με έναν διανοητικό τρόπο. Είναι πάρα πολύ βαθύτερα από κάτι τέτοιο. Yeah. The metaphysics are very important. But even more important is the practical application of those metaphysics. Φυσικά η μεταφυσική των μαθημάτων είναι σπουδαία, αλλά το πιο σημαντικό είναι η πρακτική εξάσκηση του τι λέει το βιβλίο. Yes. And even if you look back into the ancient Greeks, at Socrates and Plato, they were very interested in high ideas and the practical application of those high ideas. Και αν θυμηθούμε και τους αρχαίους Έλληνες, τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, ας πούμε, οι οποίοι είχαν πολύ, μιλούσαν για ύψιστες ιδέες, αλλά μιλούσαν πάρα πολύ και για την εφαρμογή αυτών των ιδεών. Yeah. Right before we started, you were telling the joke about the Course in Miracles student in hell, and the punchline was, I'm not even here. Ah, right. Πριν λέει να είπες το ανέκδοτο με τον μαθητή των μαθημάτων που πήγε στην κόλαση και λέει η τελευταία πρόταση είναι, όχι ακριβώς όπως το είπα εγώ, είναι ακόμα καλύτερα, εγώ δεν είμαι καν εδώ, είναι η απάντηση. And even though it makes a good joke, we would call it a metaphysical ghosting. Like ghosting over the top of an experience. Ghosting from ghost. Like from a ghost. Like a ghost is like a shadowy figure. Yeah. It's not an actuality. Okay, say the sentence again now. So, please. We would say, saying I'm not here. Λέγοντας λοιπόν, δεν είμαι εδώ. Is ghosting over a need for forgiveness, to have an experience that I'm not here. Είναι σαν να κάνεις κάτι, σαν να κάνεις κάτι όπως ένα φάντασμα που βάζεις κάτι από πάνω σαν κάτι σαν που το καλύπτει. Σαν να το καλύπτει. Βοήθεια. Sorry, the last sentence. The last again. Part is ghosting over an experience of the need for forgiveness. Ναι. Είναι σαν να καλύπτουμε
την πραγματική ανάγκη για συγχώρεση. So sometimes I will tell the joke of if like two Course in Miracles students get into an argument. Έχω και εγώ να σας πω ένα ανέκδοτο. Δύο μαθητές των μαθημάτων θαυμάτων μπαίνουν σε μια φιλονικία. And then suddenly one says, I'm not here, and you're not here, and we're not having this conversation. Και λέω ένας μαθητής στον άλλο, εγώ δεν είμαι εδώ, και εσύ δεν είσαι εδώ, και ούτε καν έχουμε αυτή τη συζήτηση. And this is very similar to someone who goes in to visit their friend in the hospital. Και αυτό μοιάζει με κάποιον που πάει να επισκεφθεί έναν φίλο του σε ένα νοσοκομείο. And their friend is, their whole leg is in a cast. Και ο ένας φίλος έχει το πόδι του μέσα στο γύψο, το ένα του πόδι. And the Course in Miracles student goes in and smacks it on the cast and says, "You, why did you do this to yourself?" Και ο μαθητής των μαθημάτων πάει και χτυπάει αυτό που μας κάνει στο πόδι το στο γύψο και λέει, "Γιατί το έκανες αυτό στον εαυτό σου?" Yeah. There's no love. There's no kindness. Because it's trying to take a concept and pretend as if it's an actual experience. Και εδώ λέει στην αντίδραση του αυτού που έρχεται και χτυπάει, δεν υπάρχει καμία αίσθηση αγάπης, γιατί πάει να χτυπήσει το concept. Say the last sentence again. It's like trying to hold on to a concept. Γιατί κάνοντας αυτή την πράξη κρατιέται, γραπώνει μία έννοια. Without having an actual experience of what that is. Χωρίς να έχει εμπειρία του τι είναι αυτή η έννοια. In the workbook, Jesus says, to say, I want the peace of God, is very different from to mean, I want the peace of God. Λες τις ασκήσεις στο βιβλίο, το να πεις ότι θέλω τη γαλήνη του Θεού, δεν είναι τίποτα. Το να εννοείς θέλω τη γαλήνη του Θεού είναι τα πάντα. So for myself and for the people that I have lived with for the last 33 years, the practical application is the most important. We don't try to skim over the top of anything. Και για μένα και για όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχω ζήσει τα τελευταία 33 χρόνια, το σημαντικό είναι η εφαρμογή και όχι μόνο να κοιτάμε επιφανειακά, έτσι να το περάσουμε επιφανειακά, τα μαθήματα δηλαδή. Yeah. Because the biggest problem people have is they either hide their feelings or they just blame their feelings on everything and everyone else. Γιατί αυτό που κάνουμε οι άνθρωποι είναι ή κρύβουμε τα συναισθήματά μας ή λέμε φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Yeah. And repression and projection are how you keep the problem. You keep it by repressing and projecting. Και το να καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας ή να τα προβάλλουμε σε άλλους είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε και το εγώ καλά κρατεί. And so we have expression sessions where people come together and they talk openly about whatever they are feeling. Γι' αυτό κάνουμε συναντήσεις όπου οι παριστάμενοι έρχονται και μπορούν να πούνε ανοιχτά τι νιώθουν. Not to blame anybody. Όχι για να κατηγορήσουμε κάποιον. Not to point the finger at anybody. Ούτε να δείξουμε με το δάχτυλο κάποιον. They say, I'm having these feelings and I need help in releasing them. Έρχονται οι παριστάμενοι και λένε, νιώθω αυτά τα συναισθήματα και χρειάζομαι βοήθεια στο να τα απελευθερώσω. They're saying, will you listen to me without trying to advise me, correct me or judge me? Έρχονται και λένε, μπορείτε παρακαλώ να με ακούσετε χωρίς να με συμβουλέψετε, χωρίς να με κριτικάρετε και χωρίς να με κατηγορήσετε. Χωρίς να μου πείτε ποιο είναι το σωστό. Ή χωρίς να μου πείτε ποιο είναι το σωστό. Χωρίς να με διορθώσετε. Yeah. And so this is very important in learning to relax and release the feelings and the thoughts underneath. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να χαλαρώνουμε και να επιτρέπουμε τα συναισθήματα που είναι κρυμμένα μέσα να αναδύονται και να εκφράζονται. And imagine how this would work in your relationships if you could talk about your feelings with a place of safety and respect. That you're just exposing and revealing
What's going on in your mind? Και σκεφτείτε πόσο διαφορετικές, πώς θα ήταν οι σχέσεις σας αν μπορούσατε με ειλικρίνεια σε ένα ασφαλές περιβάλλον να εκφράσετε αυτά που νιώθετε και αυτά που σκέφτεστε. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Και αυτό το ένιωσα έντονα όταν πήγα πρώτη φορά στη ΧΟΕ πριν 30 χρόνια. The lady said she's had this feeling the first time she visited this Christian organization they belong to 30 odd years ago. I could be completely naked emotionally in front of them with no fear, no nothing. I immediately had this feeling. Without even knowing who they were. The atmosphere, the climate, the atmosphere was very helpful. And it still is up to today. That's very healing. You know that you were healed. Αυτό είναι πολύ θεραπευτικό. Yes, it's very beautiful. Άλλη ερώτηση. Εγώ έχω μια ερώτηση. Θα την πω στα ελληνικά. Πες την πρώτα ελληνικά και μετά αγγλικά. Πες την πρώτα στα αγγλικά για να σκεφτεί και μετά όσο την εξηγεί στα ελληνικά. Απλά θα μου είναι πιο δύσκολο να το πω. Θες να το πούμε εμείς στα αγγλικά. Ό,τι θέλεις. Τζάμπα, είναι πάρτε πάλι μπάρμπα. Βρήκαμε τώρα την άλλη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι για μένα έρχεται τους τελευταίους μήνες στο νου μου φόβος και σύγκρουση για το θέμα του θανάτου. In the last few months, μήνες, I have fear and conflicts on the issue of death. Μπορώ να καταλάβω ότι όλα αυτά είναι ένα όνειρο και ότι κάποια στιγμή καθώς ο νους αφυπνίζεται, θα περάσει στο αυτό που λένε τα μαθήματα θαυμάτων, το χαρούμενο όνειρο. I can understand that all this is a dream, and as the course says, that eventually this can become a happy dream. Αλλά υπάρχει ο φόβος του να χάσω πλήρως την προσωπικότητα, το εγώ. But I have the fear of losing completely my identity, my ego. Φαίνεται σαν να χάνεις το μυαλό σου. It seems like you're losing your mind. Και αυτό πολλές φορές είναι πολύ φοβιστικό. And this can be very scary. Έτσι, πολλές φορές με βάζει ο νους μου να αναλύω ως το τι είναι μετά από εδώ, από αυτό το όνειρο. So many times my brain, my mind leads me to start thinking what is there after this dream, what else is there? Και έτσι καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που λένε απλά ότι είναι σαν να αλλάζει μορφή, ότι μπαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο. And I'm thinking, is it like you're changing form, like you're entering another room, another space? Αλλά ακόμη εξακολουθεί ο νους να προσπαθεί να βρει τη μορφή που έχει ο Θεός ή αυτό το μετά από αυτό, γιατί φαινομενικά τα όνειρα θα κάποια στιγμή θα τελειώσουν. So, the mind can't stop but trying to find a form for God and for what is after this dream, after this situation. Έτσι, αν ακόμη το σκέφτομαι και νιώθω ότι αν ακόμη το φως είναι μια προβολή αυτού του κόσμου. And if I think that this world is a projection of this of my mind. Even the light. Even the light can be a projection of my mind. So, what it will be when I'm gone from this dream? When you awaken or when your physical body dies is the question. Κάποια στιγμή όταν θα αφυπνιστούμε σε αυτήν την κατάσταση, θα μπει στο χαρούμενο όνειρο, αλλά ακόμη και αυτό θα τελειώσει σε αυτή τη μορφή του κόσμου. Τι θα γίνει μετά και από το happy dream, με το χαρούμενο όνειρο. Αυτό που είσαι σαν πνεύμα ουσιαστικά. Να σου πω εγώ μετά όταν είμαστε μόνες μας κάτι, αλλά τώρα να μιλήσω. Okay, Maria also has the same question. So, it's fear is coming about what spirit looks like. This is a little bit terrified to the ego, so I'm gonna lose every sense. And so, who am I? Okay, well, let's go back.
much, much further to the sense that in heaven you know yourself and you know God. Ας πάμε πίσω. Στον παράδεισο γνωρίζεις τον εαυτό σου και το γνωρίζεις και το Θεό. So let's call heaven the known. Ας αποκαλέσουμε λοιπόν τον παράδεισο το γνωστό. Or true knowledge, like the ancient Greeks talked about, know thyself. Ή την πραγματική γνώση, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, γνώθεις αυτόν. And that is what the light is. Και αυτό είναι που είναι το φως. But when you seem to fall asleep. Αλλά όταν φαίνεται ότι πέφτει σε ύπνο, the known turns into the unknown. Το γνωστό γίνεται το άγνωστο. And the dream turns into the known. Και το όνειρο είναι το, γίνεται το γνωστό. Just like a fish in water thinks that the ocean is where it lives. Όπως ένα ψάρι στον ωκεανό πιστεύει ότι ο ωκεανός, το νερό είναι εκεί που ζει. If you could telepathically communicate with a fish and you kept saying air, air, the fish would go. Αν μπορούσες να επικοινωνήσεις με ένα ψάρι τηλεπαθητικά και να του λες αέρας, 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 τι θα καταλάβει με το ψάρι? Because the fish only knows the water. Γιατί το ψάρι μόνο το νερό γνωρίζει. So the sleeping mind only experiences the dream. Γι' αυτό ο νους, ο κοιμισμένος νους, βιώνει μόνο το όνειρο. Now that is the known. The dream is the known. Τώρα αυτό είναι το γνωστό, το όνειρο. It's very familiar. Είναι κάτι πολύ οικείο. Past, future, images, history. Παρελθόν, μέλλον, ιστορία, εικόνες. But God has become the unknown. Ο Θεός τώρα έγινε ο άγνωστος. Christ has become the unknown. Ο Χριστός έγινε το άγνωστο. Love has become unknown. Και η αγάπη έγινε άγνωστη. So in the sleeping state, the greatest fear, the only fear, is the fear of love. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που ζούμε και κοιμόμαστε, ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος της αγάπης. And it's the fear of awakening to that love. Και ο φόβος της αφύπνισης σε αυτήν την αγάπη. Because it seems to involve the sacrifice of the person. Γιατί φαίνεται να εμπεριέχει η αφύπνιση την θυσία αυτού του σώματος. And the ego, of course, is the belief in sacrifice. Και το εγώ φυσικά είναι η πίστη στην θυσία. So it takes a lot of faith and willingness to practice forgiving, releasing the ego. Και χρειάζεται πάρα πολύ πίστη και συγχώρεση για να απελευθερώσουμε το εγώ. Την πίστη στο εγώ. Because as you begin to release the ego. Γιατί καθώς αρχίζεις να απελευθερώνεις το εγώ. The ego says you better stop. Το εγώ λέει για σταμάτα. Because if I'm gone, you're gone too. Γιατί άμα εξαφανιστώ εγώ και εσύ θα εξαφανιστείς. And then the ego says, don't think you can go back to God. Και το εγώ λέει, μην νομίζεις ότι θα πας πίσω στο Θεό. You've already separated from God. Ήδη έχεις διαχωριστεί από το Θεό. You don't think there won't be any consequences. Και δεν νομίζεις ότι θα υπάρχουν συνέπειες. Of course, God will punish you for separating. Και φυσικά ο Θεός θα σε τιμωρήσει που διαχωρίστηκες από Αυτόν. So the ego says, so you need me. Και το εγώ λέει, με χρειάζεσαι εμένα, εμένα χρειάζεσαι. And you don't want me to disappear. Και δεν θες να εξαφανιστώ. Because you don't know what's next. Γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει παρακάτω. Και γι' αυτό και ψάχνει μορφή στο Θεό. And that's why it's looking for a form in God. Yes. Yeah, there's no form. Yes. Can I say something in Greek? Yes. Επειδή εγώ είχα μια εμπειρία πρόσμενη που δεν την προκάλεσα εγώ πριν πάρα πολλά χρόνια, ξύπνησα, είδα ένα φοβερό όνειρο με το Θεό και ξύπνησα και είχα μια εμπειρία. Όταν φύγουν όλα αυτά είναι τόσο ωραία, μην φοβάσαι τίποτα που δεν θες ποτέ να γυρίσεις. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα, δεν ακούς τίποτα. Αυτό το κενό. Τίποτα. Δεν είναι κενό. Όχι. It's an empty space. Δεν είναι, δεν είναι.
γνωρίζεις τα πάντα, είσαι τα πάντα, λατρεύεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη από τίποτα και είσαι τρεις ευτυχισμένος. Μόνο την φύπνιση να μην φοβόμαστε. Το εγώ φοβάται γιατί θα χαθεί, έχω επενδύσει όλη τη ζωή μου στην Ανά. Και τώρα μου λες να την εξαφανίσω, εγώ πήγα σπούδασα, έκανα, έρανα και τώρα να εξαφανιστεί. Το εγώ ρωτάει και το εγώ φοβάται. Η αφύπνιση είναι ό,τι πιο ωραίο. Εμένα μου το πούν αύριο, θα αποχαιρετήσω τους αγαπημένους μου και αντίο σας. Στο λόγιο να μην φοβάσαι γιατί ένιωσα το φόβο σου. Το μόνο που φοβάμαι είναι ότι είχα δει ένα όνειρο, αν θέλεις να το μεταφράσω. What she's afraid of, she had seen a dream. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς με λόγια, δηλαδή δεν είδα κάτι σε μορφή, απλά αντιληπτικά κατάλαβα ότι κάποια στιγμή ήταν σαν να παρατηρούσα την απόλυτη ύπαρξη. Okay, it's not something that she actually saw, it's something that she perceived, that she was an observer of the absolute being. Και ένιωσα ότι αυτό είναι τέλεια ειρήνη, τέλεια γαλήνη, ότι αν πάω μέσα σε αυτό, όλο αυτό θα χαθεί η προσωπικότητά μου. And I felt that if I could go into this perfect peace, perfect serenity, all my personality would disappear. Αλλά στο εγώ φάνηκε ότι είναι ένας κενός χώρος, δηλαδή είναι... But to my ego it felt that it was an empty space, like nothing. Και αυτό με φόβησε πάρα πολύ. Ξέρω πολύ καλά. And this scared her, this feeling that there was something empty, something a nothingness. Και όλοι λένε, εκεί αρχίζει η φώτιση, όταν φτάσεις αυτό. Αν το φτάσεις, είσαι ένα βήμα μετά και τσακ και ξύπνησες. Well, I was talking earlier, I was answering your question about how did this happen, and I said, there's an experience that will come, that will end all doubts. Απαντούσα πριν στο ερώτημά σου και είπα πώς συνέβη όλο αυτό, όλος αυτός ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε. Και σου είπα ότι μία εμπειρία είναι αυτή που θα μπορέσει να σου δείξει, να βιώσεις πώς έγινε αυτό. So, I'll tell you a story of how powerful experience is. Θα σας πω μια ιστορία για το πόσο δυνατή μπορεί να είναι μία εμπειρία. I went down to Venezuela to do some teaching in Venezuela. Πήγα στη Βενεζουέλα για να κάνω κάποιες διδασκαλίες. And I was doing a session and I was using a movie to help the teachings I was sharing. Και είχαμε μια συνάντηση και τους έδειχνα μια ταινία σχετική με τη διδασκαλία που έκανα. And the movie was starred Jim Carrey and it was called Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Και η ταινία ήταν με τον Jim Carrey και λεγόταν Eternal Sunshine, αιώνια ακτινοβολία, Spotless Mind. Του νου που είναι αμόλυντος. Yeah. So the spirit is coming through as I pause the movie and I'm teaching with the parable of the movie. Παίζει η ταινία, πατάω την παύση στην ταινία και το πνεύμα. The spirit did what? Just coming through and giving commentary and instruction. Ερχόταν μέσω εμού και έκανε σχόλια και έδινε οδηγίες σε σχέση με αυτό που γινόταν και την ταινία. When the movie is over, a woman comes to me and she just has tears pouring down her face. Και όταν τελείωσε η ταινία, μια κυρία από το ακροατήριο ήρθε με δάκρυα στα μάτια. And she said to me, I've been a student of A Course in Miracles for 14 years. Και είπε, είμαι μαθήτρια των μαθημάτων εδώ και 14 χρόνια. Reading, practicing, τα μελετώ, τα εξασκώ. Trying to have faith that, προσπαθώ να έχω πίστη. Really hoping that this would work. Ελπίζοντας ότι όλα αυτά θα έχουν αποτέλεσμα. And she said, during the movie, I had a mystical experience. Κατά τη διάρκεια της προβολής της ταινίας είχα μια μυστικιστική εμπειρία. And she's crying. She says, God is real. Και άρχισε να κλαίει και να λέει, ο Θεός είναι πραγματικός. I felt God. Ένιωσα το Θεό. And I said, yes, now your practice will be very different. Και της είπα, ναι, η εξάσκησή σου τώρα θα είναι πολύ διαφορετική. The mind is so afraid of love that in many cases it is not ready to wake up. Ο νους φοβάται τόσο πολύ την αγάπη που σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν είναι έτοιμος να αφυπνιστεί. And that's why it's called A Course in Miracles, because you need many miracles to make your mind ready.
Και γι' αυτό λέγονται τα μαθήματα μαθήματα θαυμάτων, γιατί χρειάζεσαι πολλά θαύματα μέχρι να προετοιμαστεί ο νου σου για την αφύπνιση. In my experience, I had three different experiences where everything disappeared and it was only light. It was revelation. Εγώ στη δική μου ζωή είχα τρεις εμπειρίες όπου τα πάντα εξαφανίστηκαν, υπήρχε μόνο φως και ήταν πραγματικά αποκαλυπτικές εμπειρίες. But Jesus has said that revelation is extremely rare and is not something that you should expect in your lifetime. Ο Ιησούς λέει βέβαια ότι η αποκάλυψη, οι αποκαλυπτικές εμπειρίες είναι πάρα πολύ σπάνιες και να μην προσδοκείς κάτι τέτοιο στη ζωή σου όσο ζεις εδώ στη γη. So basically Jesus is saying, yes, I know you have fear, but I want you to trust and listen and follow in spite of your fear. Και λέει ο Ιησούς, ξέρω ότι φοβάσαι, αλλά αυτό που θέλω από εσένα και που σου ζητώ να κάνεις είναι να εμπιστεύεσαι και να συνεχίζεις παρά του τον φόβο σου. And it's one point where Jesus says, you cannot even think of God without a body. Και λέει επίσης, είναι αδύνατο να σκέφτεσαι τον Θεό χωρίς να τον φαντάζεσαι να έχει ένα φυσικό σώμα, ένα σώμα. Because it's so much a part of the familiar of this world. Γιατί έχει να κάνει με την οικειότητα που έχουμε για αυτόν τον κόσμο. Look at the famous Sistine Chapel, Michelangelo. And God, you know, there's still στην καπέλα Σιξτίνα που έχει τον Θεό και τον άνθρωπο που με τα δάχτυλα που πάει να κουμπίσει το ένα το άλλο. Even the most famous art, you know, it still has God as a body. Ακόμα και στην πιο διάσημη τέχνη, τον Θεό τον έχουμε ανθρωπομορφωμένο. Ανθρωποτεύτη, καταλάβατε. So Jesus is saying, it's not like you will be without fear or without limitation. Ο Χριστός, ο Ιησούς λοιπόν μας λέει δεν είναι ότι θα είσαι χωρίς φόβους και χωρίς περιορισμούς. He's just saying, just can you trust me to keep moving in the direction that I am leading you? Μπορείς απλά να με εμπιστευθείς στην κατεύθυνση προς την οποία σε καθοδηγώ. And that always helped me, because when things got very difficult, I would just tell myself, just keep moving in the direction. Don't try to figure it out. Just move in the direction towards that calling. Και εγώ όταν συνάντησα στην πορεία μου δυσκολίες, έλεγα μην προσπαθείς να τα εξηγήσεις όλα, απλά μην ξεχνάς να συνεχίζεις την κατεύθυνση προς την οποία ξεκίνησες. So it's not about the fear of death. It's actually the fear of love. It's the fear of love. Yes. Οπότε δεν είναι ο φόβος, λέει η Σέβη, του θανάτου, είναι ο φόβος της αγάπης. Και ξεπερνάς το φόβο της αγάπης κάνοντας listening and following. And you overcome the fear of love through listening and following. Yes, that's the pathway of A Course in Miracles. Το μονοπάτι των μαθημάτων. So Jesus can convince you, the Spirit can convince you. Yes, that you are safe. Yeah, that's it. Other pathways involve more meditation or various techniques to still the mind. Άλλοι δρόμοι προς τη φώτιση χρησιμοποιούν πολύ διαλογισμό και πολύ το να ησυχάσει και να μείνει ακίνητος ο νους. But A Course in Miracles uses relationships. It uses everything that you perceive in the world as part of listen and follow. Ενώ τα μαθήματα θαυμάτων χρησιμοποιούν τις σχέσεις και χρησιμοποιούν ό,τι αντιλαμβάνεσαι στον κόσμο με όλα αυτά να κάνεις να ακούς και να ακολουθείς το Άγιο Πνεύμα. So for example, Buddhism might be predominantly eyes closed meditation. Jesus is saying, eyes open and listen to me and follow me. Ο βουδισμός, ας πούμε, μπορεί να κάνει οι βουδιστές να κάνουν διαλογισμό με κλειστά τα μάτια, ενώ τα μαθήματα θαυμάτων λένε τα μάτια σου ανοιχτά και άκου και ακολούθα. Yeah. And to me that's how I can be happy, because I'm just sharing what I've gone through of listening and following to feel happy. Και αυτό είναι που κάνει τη δική μου τη ζωή ευτυχισμένη και χαρούμενη, γιατί μοιράζομαι αυτό που μου συμβαίνει, το ότι ακούω και ακολουθώ. And I had to face the same problems that all human beings seem to have.
one problem after the next as you go through the days. But it's through listening and following that you get lifted up. Και όπως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, και εγώ πέρασα και από όλες τις καταστάσεις που περνάνε όλοι οι άνθρωποι, το ένα πρόβλημα να διαδέχετε το άλλο και μετά άλλο και μετά άλλο και μετά άλλο, αλλά κάνοντας αυτό, ακούγοντας και ακολουθώντας, σιγά σιγά είναι σαν να ανέβηκα, ανυψώθηκα σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Yeah. Εξάλλου αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός. Άκουγε τον πατέρα συνέχεια και έλεγε, δεν τα λέω εγώ. The lady saying, that's exactly what Jesus did. He always said, it's not me that's speaking, I'm listening to the Father and I'm telling you what he says. Yes. And he had an awareness of God and became one with God. Yeah. So it's a perfect example. It's a perfect demonstration for all of us. Mm-hmm. Can I ask a very practical question? Mm-hmm. I have a big problem with smoking. I'm an absolute addict, smoke addict. I'm 61, and the moment I say, I must quit smoking, I've asked for guidance, for help, for everything, and as soon as I say it, I light a cigarette. Ρωτάω για ένα πολύ προσωπικό πρόβλημα που έχω, που είμαι εθισμένη στο τσιγάρο. Και όλο λέω, θα το κόψεις και θα το κάνεις, και την ώρα που το λέω, το ξανανάω. Science lifted. Στην σηκώνει τα χέρια μου μέρα. Να δούμε τι κάνει το Άγιο Πνεύμα τώρα. Το σώμα σου δεν υπάρχει, αλλά δεν το πνίζεις. She says you have no body, so you don't really smoke. You are not here. I'm not even here to ask the question. You are not here. Λέω, δεν είμαι κανένα να κάνω την ερώτηση. Οπότε θα πάρουμε και απάντηση και αντίο σας. Sorry, David. Well, if you experience a pattern like smoking, and the world calls it an addiction. That's what the world calls it. Έχεις την εμπειρία του καπνίσματος και ο κόσμος αυτό το αποκαλεί. And I believe the world. Και ο κόσμος αποκαλεί αυτό εθισμό. Και λόγω τον πιστεύω τον κόσμο. Πιστεύω ότι είμαι εθισμένη. There was a man named Joe Dispenza who defined addiction as something you cannot stop. Ο Joe Dispenza, ένας συγγραφέας, ήταν στο What the Bleep Do We Know, στο ντοκιμαντέρ. Τον ορισμό που έδωσε για τον εθισμό είναι κάνεις κάτι που δεν μπορείς να το σταματήσεις. So one time I decided to ask Jesus, talk to me about addiction. Και μια μέρα αποφάσισα να ρωτήσω τον Ιησού και του λέω, για πες μου, βρε Χριστέ, για τον εθισμό. And Jesus said, well, it's very simple, there's only one. Και είπε ο Χριστός, ο Ιησούς, είναι πολύ απλό. Υπάρχει μόνο ένας εθισμός. I said, what is the one addiction? Και ποιος είναι αυτός ο ένας εθισμός? He said, judgment. Και είπε η κρίση, το να κρίνεις. Judgment is always the problem. Η κρίση είναι πάντα το πρόβλημα. Not the behavior that you may repeat. Όχι η συμπεριφορά που μπορεί να επαναλαμβάνεις. The problem is in the mind. Το πρόβλημα είναι στο νου. So let's look at Joe Dispenza's definition. Ας δούμε λοιπόν τον ορισμό του Joe Dispenza. He said, an addiction is something that you cannot stop. Που λέει, εθισμός είναι κάτι που δεν μπορείς να σταματήσεις. But what did Jesus teach on Sermon on the Mount? Τι διδάσκει όμως ο Ιησούς στην επί του όρους ομιλία? Judge not, lest you be judged. Μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. That whenever you judge, you are judging yourself. Κάθε φορά που κρίνεις, κρίνεις και τον εαυτό σου. But that can't be your real self. Αυτός όμως που κρίνεις δεν μπορεί να είναι ο πραγματικός σου εαυτός. Because your real self is Christ, and Christ does not judge. Γιατί ο πραγματικός σου εαυτός είναι ο Χριστός, και ο Χριστός δεν κρίνει. Now they've done studies of many different addictions in the world. Έχουν γίνει μελέτες για πάρα πολλές διάφορες μορφές εθισμού στον κόσμο. And underneath smoking, anorexia, bulimia, alcoholism, there's something going on in the mind. Και στις μελέτες που έχουν γίνει για τον εθισμό στο τσιγάρο, το αλκοόλ, την ανορεξία, την βουλιμία, υπάρχει κάτι από κάτω από όλα αυτά, κάτι συμβαίνει στο νου. The mind is in conflict because it is trying. It is in a conflict of control.
Ο νους βρίσκεται σε σύγκρουση, σε μία σύγκρουση που έχει να κάνει με τον έλεγχο. And in order to relieve itself, it looks to the world to find a change or something to fill an emptiness. Και χρειάζεται να βγαίνει προς τον κόσμο για να καλύψει ένα κενό ή κάτι το... ένα κενό. Yes. And it doesn't matter whether it's nicotine, if it's alcohol, cocaine, sex, all kinds of things, anything to distract itself from this control, this emptiness inside. Και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο εθισμός, είτε είναι η νικοτίνη, είτε είναι τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το σεξ ή οτιδήποτε, είναι ότι υπάρχει, ψάχνει έξω να βρει, να καλύψει ένα κενό έσω, το θεωτερικό που υπάρχει έξω. Ψάχνει να το βρει έξω. Yeah. A teenager will say she is diagnosed with anorexia. Ας πούμε ότι μία έφηβη έχει γίνει διάγνωση ότι υποφέρει από νευρική ανορεξία. She just stops eating. Απλά σταματάει να τρώει. And why is she doing this behavior? Και γιατί συμπεριφέρεται έτσι? Because she feels so chaotic, so nervous in her mind. Γιατί νιώθει τόσο χαοτικά μέσα στο νου της και έχει τόσο άγχος μέσα στο νου της. That she wants to show society and her mom and her dad that she can control her body. Α, και το κάνει αυτό, ίσως δεν το μετέφρασα νωρίτερα, νομίζω μου διέφυγε, θα το πω τώρα. Ότι με την ανορεξία αυτό που κάνει, λέει στους γονείς της και στην κοινωνία, εγώ έχω έλεγχο πάνω σε κάτι. Ότι δηλαδή όποιος έχει εθισμό έχει έλεγχο πάνω σε κάτι. Εγώ έχω έλεγχο στο δικό μου σώμα. So it's a defense mechanism. It's like telling her mother, you can tell me to eat, but I control what goes in my mouth and I control the shape of my body. Και μπορεί η μάνα της να της λέει, φάει βρε πουλάκι μου γιατί είσαι πιτσί και κόκαλο, αλλά το κορίτσι λέει, όχι, συμπονώ τα λες αυτά, αλλά εγώ έχω έλεγχο πάνω στο σώμα μου. Εγώ έλεγχο το πώς φαίνεται το σώμα μου. And this is why... Α, ναι, ναι. And this is why we need the miracle. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το θαύμα. We need help. Χρειαζόμαστε βοήθεια. To bring peace and relaxation to the mind. Για να φέρουμε γαλήνη και χαλάρωση στο νου. To release the belief in control. Να απελευθερώσουμε την πεποίθηση στον έλεγχο. Because ever since the ego made this world. Γιατί από τη στιγμή, από την ώρα που το εγώ δημιούργησε τον κόσμο, the mind feels it must control the world now. Ο νους νιώθει και έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να ελέγχει τον κόσμο. But Jesus says in A Course in Miracles, you have no control over the world that you made. Και ο Ιησούς μας λέει στα μαθήματα, δεν έχεις κανέναν απολύτως έλεγχο στον κόσμο που κατασκεύασες. Imagine how peaceful your mind would be if you didn't try to control anything about the world, even the behavior of the body. Φανταστείτε πόση γαλήνη θα νιώθατε αν αντιλαμβανόσασταν ότι δεν έχετε καμία δύναμη στο να ελέγξετε τίποτε στον κόσμο και μέσα όλα αυτά συμπεριλαμβάνεται και το σώμα σας. Και που δεν χρειάζεται. Πόσο ελεύθεροι θα ήμασταν αν δεν χρειαζόταν να τα ελέγξουμε. Θα πω κάτι εδώ. Αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που ρώτησε, Άννα. This is the answer, the lady says this is the answer to what Anna asked earlier. Που νομίζω ότι εμποδίζει την πνευματικότητά μου, δεν είναι εμπόδιο τελικά. Πώς να σου πω δηλαδή. Και όλα γαλινεύουν μετά, ηρεμούν και η καθημερινότητα κυλάει και γίνεται χωρίς να την κάνω. Πώς να σου πω όλα αυτά τα καθημερινά. Να τα κάνω, πώς να τα κάνω. And the lady is saying in short that if I do all this and realize that I don't need to have control and I give all to God, then things take care of themselves and my everyday life becomes more peaceful and much simpler. Yes, exactly. But when the control is gone, so is the fear, the guilt, the anxiety. In my case, Dave, I don't know how to ask. I've asked him in a trillion different ways how to do this, and that's why I've asked Leo, ότι εγώ έχω φτάσει
και για αυτό το θέμα και για το θέμα όταν βλέπω να υποφέρει ένας αγαπημένος μου και να μην μπορώ να βοηθήσω, ας πούμε θα πεθάνει, μπερδεύομαι στο πώς να προσευχηθώ. I'm saying in this case, and also when I'm in front of somebody I love, or even if somebody I don't know but I feel, I get mixed up with the course and what I knew before as to what to pray, how to pray, what the hell to say to God or to the Holy Spirit. Yeah. Well, let's start with what you started with. Like you say, I smoke and I would like to quit smoking. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που είπες. Καπνίζω και δεν θέλω να καπνίζω. Θέλω να το κόψω. So there's the perception of here's the behavior. And I'm smoking, and now I want a new behavior. Κοιτάμε λοιπόν αυτό. Εδώ είναι η συμπεριφορά μου και θέλω μια άλλη συμπεριφορά. Καπνίζω και θέλω να μην καπνίζω. And you may even think I've seen other people quit smoking. Και μπορεί να σκεφτείς έχω δει άλλους να το κόβουν το ρημάνι. I've seen other people go on a diet. Έχω δει άλλους να κάνουν δίαιτα. Έλα και παραστατικά. I've seen other people quit drinking. Έχω δει άλλους να κόβουν το ποτό. What about me? Εγώ. Why can't I stop smoking? Εγώ γιατί δεν μπορώ. Let me teach you about how the mind works. Επίτρεψέ μου να σου διδάξω πώς λειτουργεί ο νους. You have no direct control over the body. Δεν έχεις απευθείας έλεγχο πάνω στο σώμα. The body is just an image. Το σώμα είναι απλά μια εικόνα. Like a puppet. Όπως μια μαριονέτα. The mind tells it what to do. Ο νους του λέει τι να κάνει του σώματος. The mind tells it what to feel. Ο νους του λέει τι να νιώθει. It's just like an actor. It just takes the commands and the instructions. Είναι σαν ένας το σώμα, είναι σαν ένας ηθοποιός που παίρνει τις οδηγίες και τις διαταγές από το νου. And here's the key. What you do comes from what you think. Και εδώ είναι το κλειδί. Αυτό που κάνεις προέρχεται από αυτό που σκέφτεσαι. The body is an effect. Το σώμα είναι ένα αποτέλεσμα. It's a projection. Είναι μια προβολή. It's a shadow, like in the movie theater, a shadow on the screen. Είναι μια σκιά όπως στους κινηματογράφους. Είναι μια σκιά πάνω στην οθόνη. Why would you be concerned with trying to control an effect? Γιατί να σε ανησυχεί στο πώς να ελέγξεις ένα αποτέλεσμα, αυτό που φαίνεται στην οθόνη. When the cause of everything is in the mind. Όταν η αιτία των πάντων είναι στο νου. It's in the thoughts. Είναι στις σκέψεις. You can even try to control the behavior. Μπορεί ακόμα να προσπαθήσεις να ελέγξεις τη συμπεριφορά. But if you don't like what you're doing, you're dissatisfied. Αλλά αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνεις, νιώθεις έλλειψη ικανοποίησης. So you have to change the thinking. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξεις το thinking. Sorry, I'll make a joke here. Θα κάνω λογοτομή. I said a level lobotomy. She's saying her joke was I'll have a lobotomy, but her joke was I'll have a lobotomy, but the brain does not think. Yeah. Φυσικά. Εγώ το πέμπτο θα κάνω λογοτομή. Γιατί ο εγκέφαλος που τον μπερδεύουμε αυτό είναι μέρος του σώματος. Άλλο νους και άλλο εγκέφαλος. Yeah, they are thoughts. Yes. So, we're back to addiction. The one addiction is judgment. Ξαναπιστρέφουμε, να το θυμόσετε μετά να το γράψω αυτό. Γιατί επειδή τώρα μεταφράζω μπορεί να μην θυμάμαι. Υπάρχει μόνον ένας εθισμός και αυτός είναι η κρίση, η κατάκριση κρίση. So, the real question is not how can I stop smoking, it's how can I stop judging. Oh, I've got a long way to go then. Oh, we're getting there though. We're taking it step by step. Επειδή είμαστε τώρα λίγο το χαλαρώσαμε το πράγμα. Λοιπόν, οπότε το θέμα είναι, όχι, πες το λίγο, ακούστε. Όχι γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να καπνίζω, αλλά γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να κρίνω. Και μη με κοιτάτε έτσι. So, that's our next question. Οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Practically speaking, how do you stop judging? Μιλώντας σε πρακτικό επίπεδο, πώς σταματάς να κρίνεις και να κατακρίνεις, έτσι. Well, we already
talked about earlier today that the ego makes the judgments. Είπαμε και νωρίτερα ότι το εγώ είναι αυτό που κάνει τις κρίσεις και τις κατακρίσεις. God is not judging. Ο Θεός δεν κατακρίνει και δεν κρίνει. And Christ is not judging. Ούτε και ο Χριστός. Remember the woman that they caught in the act of adultery, and she says, "And what do you say of me, Lord?" And he said, "And I condemn you not." Και όταν τη γυναίκα που είχε διαπράξει μοιχεία είπε «Εσύ τι λες, Κύριε» είπε «Εγώ δεν σε κρίνω». So the real question is practically how to stop judging. Άρα η πραγματική ερώτηση είναι επί του πρακτέου πώς να σταματήσω να κρίνω και να κατακρίνω. Because this will handle the smoking and anything else you can think of because it's all coming from the judgment. Και αυτό θα επιλύσει το κάπνισμα και οτιδήποτε άλλο σας βασανίζει, γιατί η απελευθέρωση από την κατάκριση θα λύσει και όλα τα άλλα. One little detail. When you say judge, do you mean condemn or judge? Just judge, because I understand that it's really only okay. It's both. Of course, not condemn, but also judge. Have an opinion, like we were talking yesterday. Like considering something is good or bad, even in your mind, is that right? Yes, yes. If I say, this is a good, judge, a good cup of tea, that is a judgment. What did you say? If I say this is a good cup of tea, that is a judgment. Αν ωραίος φλιτζάνι τσαγιού, αυτή είναι μια κρίση. Because I translate what you say, judge and condemn. Yeah, so she's saying... No. Yeah. When you say judge, you mean only judge, not condemn. Because in my mind, when I judge, I condemn as well. Yeah, if I say this tea is now cold, that's a judgment. Αν πω τώρα το τσάι είναι κρύο, και αυτό κρίση είναι. And now here we go, it goes even deeper. Uh-huh. Και τώρα πάμε σε κάτι βαθύτερο. If I say this is a cup, αν πω αυτό είναι ένα φλιτζάνι, that's a judgment. Χριστός. Και αυτό είναι because κρίση. Of all the images in the whole cosmos, if I think I can pull this one out and give it a name, that's a judgment. Και αν πω σκέτο, αυτό είναι. The judgment. Είναι πρώτο, δεύτερο, like the first or second lessons from the exercise. Λέει λοιπόν, ακούστε γιατί είναι σημαντικό. Το να πω αυτό είναι ένα καλό φλιτζάνι είναι κρίση. Να πω αυτό είναι ένα κρύο στο τσάι είναι κρίση. Αλλά και να πω αυτό είναι ένα φλιτζάνι και αυτό είναι κρίση. Γιατί τι κάνω, από όλο το απέραντο σύμπαν απομονώνω κάτι και λέω αυτό είναι φλιτζάνι. Yes. So if I think κάτι απομονωμένο. If I think a cup is a cup, that's a judgment. Αν πω ένα φλιτζάνι είναι ένα φλιτζάνι, αυτό είναι μια κρίση. Because how else would I know it was a cup except by my own past learning? Και από πού θα ξέρα ότι αυτό είναι φλιτζάνι; Ξέρω ότι αυτό είναι φλιτζάνι από τις προηγούμενες γνώσεις μου περί φλιτζανιών. I must have learned. Κάπου το έμαθα ότι αυτό είναι φλιτζάνι. And that's a judgment. Even all this learning of the world, ball, sky, cloud, carpet, cup. It's all judgment. Όλα ό,τι βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε και ονοματίζουμε καρέκλα, τραπέζι, μπάλα, είναι κρίσεις. So forget, just condemn is too tiny. This field of judgment is everything. Και λέει το να κατακρίνω είναι πολύ λίγο. Ότι κρίνω όλα αυτά που υπάρχουν είναι πολύ grand, μεγαλύτερο. Okay. Now, here we go. This will help. The lady said, because I give meaning to them. Yes. The ego. Είναι τα πρώτα μας είναι το τεράστιο που λέμε. God doesn't say cup. The ego says cup. Now, here we go. We can escape from time tonight. Λέει, ακούστε παιδιά, λέει μπορούμε σήμερα να γλιτώσουμε από τον χρόνο. Remember, we want to be practical. Our question is, how do I stop judging? Θυμηθείτε, θέλουμε να είμαστε πρακτικοί. Πώς θα σταματήσω να κρίνω? It started with the smoking, but that's just the beginning. Now we're ξεκινήσαμε από το κάπνισμα, αλλά τώρα μιλάμε για την κρίση. Okay, I said earlier, I said down there that the ego made or invented the whole world. Είπα όταν ήμασταν έξω ότι το εγώ κατασκεύασε και επινόησε όλο τον κόσμο. So remember, God didn't create it. The ego invented
I have invented the world I see. Τα ένα από τα μαθήματα θαυμάτων λέει εγώ επινόησα τον κόσμο που βλέπω. Εγώ δίνω νόημα σε ό,τι βλέπω. Όχι, άλλο μάθημα είναι αυτό. So, if I can just see this without any thought of what it even is, like, look. Αν μπορέσω να κοιτάξω αυτό το φλιτζάνι χωρίς καμία απολύτως σκέψη για αυτό που βλέπω και αν μπορέσω να ξεχάσω everything I've ever learned, οτιδήποτε έχω μάθει, it will transfer to everything. Θα, και μπορέσω να το πετύχω αυτό, αυτό θα μεταφερθεί στα πάντα. If I can forgive one person, it will transfer to everyone. Αν μπορέσω ένα να συγχωρήσω, θα μεταφερθεί αυτή η συγχώρεση στους πάντες και τα πάντα. Όταν δεν επικεντρώνουμε σε αυτό, στο φλιτζάνι, τότε πάει να υπάρχει, δηλαδή δεν είναι... Το ρωτάς ή το λες να το κάνω ερώτηση? Ναι, εννοεί ότι όταν δεν είμαι επικεντρωμένη, γιατί σταματώ το χρόνο που είπα, όταν δεν είμαι επικεντρωμένη στο φλιτζάνι, αυτό. The question is, does time stop when I'm not focused on the cup? The question. Well, when judgment stops, yes, time stops. Όταν σταματάει η κρίση, σταματάει και ο χρόνος. Because linear time is a judgment too. Γιατί και ο γραμμικός χρόνος είναι μια κρίση. Yeah. Now, here's the important part. If the ego invented the world, αν το εγώ επινόησε τον κόσμο, and the Holy Spirit said, okay, I can use everything that the ego made for a new purpose. Και λέει το Άγιο Πνεύμα, εντάξει, εσύ εγώ δημιούργησες τον κόσμο και εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω ό,τι δημιούργησες για έναν καινούριο, για έναν άλλο σκοπό. That must mean that God can use the smoking and the cup and anything that the ego made for the purpose of forgiveness, for healing. Μπορεί λοιπόν το Άγιο Πνεύμα να χρησιμοποιήσει το κάπνισμα ή το φλιτζάνι ή οτιδήποτε άλλο για έναν άλλο σκοπό. Okay, so, we ask the question, how do I stop judging? Επομένως, ξαναλέμε, ρωτούμε την ερώτηση, πώς σταματώ να κρίνω? The Holy Spirit is the how. The Holy Spirit is the how. How? Το Άγιο Πνεύμα είναι το πώς. And remember, we said this is all about listen and follow. Και θυμηθείτε, είπαμε, όλα έχουν να κάνουν με το άκου και ακολούθα. Maybe I feel I'm dreaming a world of separation, but the Holy Spirit can guide me through the maze, through the myriad, you know, through the all these turns to a point that frees my mind. Μπορεί λοιπόν να ζω μέσα στον κόσμο και να ζω μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο, αλλά το Άγιο Πνεύμα μπορεί να παγώσει και να σταματήσει τα πάντα στο νου μου. The Holy Spirit can freeze and can guide me step by step through listen and follow to the point where I nothing I see means anything. Μπορεί να με οδηγήσει στο σημείο όπου τίποτα από ό,τι βλέπω δεν θα έχει κανένα νόημα. Because really that's saying I cannot judge anything that I'm perceiving. Including smoking or whatever. Exactly. Συμπεριλαμβανομένου ρωτάω του καπνίσματος ή οτιδήποτε άλλο. So one of the problems is that I judge it. Yes. And of course I judge it negatively. Λέω λοιπόν ένα από το πρόβλημα είναι πρώτον το ότι το κρίνω και δεύτερον το κατακρίνω. But that's why when I gave the talk Thursday night, I was giving the parables of David, so many parables of David, of listening to Jesus and following Jesus. Γι' αυτό όταν μίλησα εχθές, έδωσα πολλές παραβολές, ιστορίες από το τι συνέβη στον David και από το πόσο David άκουγε και ακολουθούσε. And after the talk, Dimitri came up to me and he said, that's it, you were demonstrating what Jesus demonstrated, what all of us have to recognize is we must listen and follow. Και ήρθε ο Δημήτρης μετά και μου είπε, πάρα πολύ ωραία, David, έκανες, μας έδειξες ό,τι έδειξε και ο Ιησούς και ό,τι πρέπει όλοι ό,τι σου είπε ο Ιησούς για να
προχωρήσει τη ζωή σου. Και κάτι που πρέπει όλοι να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Another way of saying this is, do not try to solve any problem by yourself apart from Jesus and the Holy Spirit. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι ποτέ μην προσπαθείς να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα μόνος. Θα το λύνεις μόνο με τον Ιησού και το Άγιο Πνεύμα. And this takes practice. It takes practice to bring every problem, every concern to Jesus and the Holy Spirit. Και χρειάζεται πάρα πολύ εξάσκηση για να τα παραδίδεις όλα. And that's the mistake I make. I'm trying to do it on my own and I keep on failing. Yeah. Yeah. Και λέω, είμαι καλό παράδειγμα, αποτυχάνω γιατί πάντα προσπαθώ μόνο να το κόψω και εδώ και 40 χρόνια προσπαθώ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Κάνει πάρα πολλές φορές. Πώς είμαστε σίγουροι αν η καθοδήγηση που λαμβάνουμε είναι από το εγώ μας ή από το Άγιο Πνεύμα? I would like to ask a question, the lady says, that many people may have asked you. How can we discern whether the response we get is from the Holy Spirit or from our ego? Well, the most basic way is, how do I feel? Ο πιο βασικός τρόπος είναι πώς νιώθω. And the reason I say basic is because the ego is very clever. Και λέω πιο βασικός είναι γιατί το εγώ είναι πάρα πολύ έξυπνο. The ego has invented a lot of emotions that feel good. Το εγώ έχει επινοήσει πάρα πολλά συναισθήματα τα οποία μας κάνουν, μπορώ να έχω και εγώ ένα, μας κάνουν να νιώθουμε ωραία. So that's why I said basic, because if you feel peaceful and calm, that is a good indicator. That's the key then. Yeah, that's an indicator that it's the spirit. Αν νιώθω γαλήνη και ησυχία, τότε είναι καλή ένδειξη αυτή ότι αυτό προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. But the ego also invented pleasure. Pleasures, you said? Pleasure, yes. Pleasures. Το εγώ επίσης επινόησε την ευχαρίστηση. And the ego invented what seems to be physical pleasures and psychological pleasures. Το εγώ φαίνεται ότι επινόησε σωματικές και ψυχολογικές ευχαριστήσεις. And so the pleasures and the pains seem very different to human beings. Στους ανθρώπους η ευχαρίστηση και ο πόνος μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όχι, μπορεί να φαίνονται ότι είναι διαφορετικές. Ναι, ναι. Okay, μπορεί να φαίνονται διαφορετικές. And the world would say you pursue the pleasures and you avoid the pains. Και ο κόσμος λέει όλοι επιδιώκουμε την ευχαρίστηση και αποφεύγουμε τον πόνο. But the ego does not tell you that they're both the same. Αλλά το εγώ δεν μας λέει ότι και η επιδίωξη της ευχαρίστησης και η επιδίωξη του πόνου είναι το ίδιο πράγμα. They both come from guilt. Ότι και τα δύο προέρχονται από την ενοχή. That the duality of pleasure and pain is part of the ego's system, is part of the ego's world. Η διαδικότητα του πόνου και της ευχαρίστησης προέρχονται από την ίδια πηγή, από το εγώ. And that the Holy Spirit says the pleasures are an attractive form of guilt. Και το Άγιο Πνεύμα λέει ότι οι ευχαριστήσεις είναι ένας ελκυστικός τρόπος της ενοχής. Yeah. So it's actually guilt in disguise of something that looks enjoyable. Κάτι που μας φαίνεται ευχάριστο είναι η ενοχή μεταμφιεσμένη. And this is how clever the ego is. Το εγώ είναι τόσο έξυπνο, λοιπόν. To itself, the ego says the body's pleasure is good. Το εγώ λέει στον εαυτό του οι ευχαριστήσεις του σώματος είναι καλές. But then it whispers to itself, it is really death. Αλλά σιγομουρμουρίζει στον εαυτό του, αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα θάνατος. And this is why people have so much difficulty discerning guidance. Γι' αυτό έχουν μεγάλη δυσκολία οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν την διάκριση της καθοδήγησης που δέχονται.
Because some things that feel good are actually disguised of, is guilt, disguised. Γιατί πολλά από αυτά που νιώθουμε ότι είναι, που τα νιώθουμε ως καλά, είναι ενοχή μεταμφιεσμένη. So, this is why it takes a lot of guidance to be willing to let go of every pursuit of the world. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνος, για να, καθοδήγηση, για να μπορέσεις σιγά σιγά να ξεφύγεις από όλες τις επιδιώξεις τις ανθρώπινες. Yeah, we were just listening to lesson 128 from the workbook. The world I see holds nothing that I want. Το 128 μάθημα λέει ο κόσμος που βλέπω δεν έχει τίποτα που να θέλω. Because the dreams that I think I like can hold me back as much as those that are fearful dreams. Γιατί και τα όνειρα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που νομίζω ότι μου αρέσουν, αλλά και αυτά που με φοβίζουν, όλα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. So it comes back to the question of what is my purpose. Επιστρέφουμε λοιπόν στο ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός μου. And if my purpose is to forgive and wake up. Και αν ο σκοπός μου είναι να συγχωρέσω για να και να ξυπνήσω. That means I have a calling. Αυτό σημαίνει ότι έχω ένα κάλεσμα. Mother Teresa had a calling. Η μητέρα Τερέζα είχε ένα κάλεσμα. She was on a train riding through the countryside in India when she went, I have a calling. Ήταν μέσα σε ένα τρένο και διέσχιζε την Ινδία όταν ξαφνικά ένιωσε, έχω ένα κάλεσμα. And so this tiny little Albanian woman spent the rest of her life trying to serve Jesus and in every person that she met. Και αυτή η μικροσκοπική Αλβανίδα γυναικούλα, μικρή γυναίκα, τελικά εξόδεψε, πέρασε όλη της τη ζωή υπηρετώντας τον Ιησού μέσω της υπηρεσίας προς τον συνάνθρωπο. Yeah. So the most important thing is to get in touch with your calling. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να έρθεις σε επαφή με το δικό σου κάλεσμα. And say, this is the most important thing to me. Και να πεις αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. And then you say, I want to hear the Holy Spirit. Και μετά μπορείς να πεις θέλω να ακούσω το Άγιο Πνεύμα. I want to receive instructions and guidance. Θέλω να δεχτώ από το Άγιο Πνεύμα οδηγίες και καθοδήγηση. I know I seem to have some skills and abilities that I've learned in this lifetime. Φαίνεται ότι έχω κάποιες ικανότητες και δεξιότητες που έχω αποκτήσει σε αυτή τη ζωή. But I give them all to the Holy Spirit. Αλλά τις δίνω όλες στο Άγιο Πνεύμα. And say, you use them to wake me up. Και του λέω, χρησιμοποίησε εσύ όλες τις δεξιότητες και ικανότητες που έχω για να με βοηθήσει να ξυπνήσω. Yeah. I will no longer use this body or these resources or these skills in order to have a separate identity. Δεν θα χρησιμοποιήσω πλέον τις δεξιότητες και ικανότητες μου για να έχω μια ξεχωριστή ταυτότητα. If there are words that you would speak through me, then speak. Αν θες να μιλήσεις, να πεις λόγια μέσω εμού, πες τα μου, Άγιο Πνεύμα. If you would laugh through me, then let's laugh. Αν θες να γελάσεις μέσω εμού, γέλα. Do you want to hug through me, then let's hug. Αν θες να αγκαλιάσεις μέσω εμού, αγκάλιασε. You want to smile through me, then let's smile. Αν θες να χαμογελάσεις μέσα από μένα, χαμογέλα. But I'm not going to live my life trying to meet with the approval of society or other people. Δεν θα ζήσω όμως τη ζωή μου περιμένοντας την έγκριση και την αποδοχή του κόσμου έξω από εμένα. Yeah, because we can say that hasn't worked. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, δεν λειτουργεί. Trying to be responsible for other people's behaviors. Το να είμαστε υπεύθυνοι για τις συμπεριφορές των άλλων. It's crazy. Είναι τρελό. It doesn't work. But if I can be responsible for my state of mind. Αν όμως μπορώ να είμαι υπεύθυνη για την κατάσταση του νου μου. It may seem like a big job. Μπορεί να φαίνεται πολύ μεγάλη δουλειά αυτό. But I have a course in miracles. I have a good tool. Αλλά έχω τα μαθήματα θαυμάτων, είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο. I'm willing to practice. Έχω την προθυμία να ασκηθώ σε αυτό.
And most important, I'm ready to answer my calling. Και ακόμα πιο σημαντικό, είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στο κάλεσμά μου. Jesus says, all are called, but few choose to listen. Ο Ιησούς λέει, όλοι, σε όλους γίνεται, όλοι λέγονται, αλλά λίγοι... σε όλους γίνεται το κάλεσμα, αλλά λίγοι ανταποκρίνονται. Ελάχιστοι, few. Yeah. Ελάχιστοι ανταποκρίνονται. But... πολύ κλητοί, λίγοι εκλεκτοί. Δεν είναι εκλεκτοί όμως, ναι, δεν είναι... για όλους, εκλεκτοί όλοι είμαστε. But in the end, everyone will listen. Στο τέλος όμως όλοι θα ακούσουν. It's a matter of time. Yeah, so it really comes down to, am I going to listen? Οπότε το τελικό σημείο είναι εγώ να ακούσω. Εγώ ακούω. Άσχετα τι κάνουν όλοι οι άλλοι. And you'll find that when you answer the call, then everything that you need comes to you. Και θα διαπιστώσεις ότι όταν απαντήσεις το κάλεσμα, ό,τι σου χρειάζεται θα σου έρθει. Even things that you think, oh, I will never have this, or I have to work for 20 years for this, things just come very easily when we answer the call. Και θα διαπιστώσεις ότι οι πράγματα που μπορεί να μην πιστεύεις ότι μπορεί να συμβούν, αλλά λες, α, πρέπει να δουλέψω 20 χρόνια για να γίνει αυτό ή οτιδήποτε άλλο, θα δεις ότι τα πράγματα θα έρθουν σε σένα όταν εσύ ανταποκριθείς στο κάλεσμα. Έχω μία ερώτηση. One more question. Σε σχέση, σύμφωνα με τα μαθήματα, η έκρηξη του Big Bang, πώς εξηγούνται. How would you explain the Big Bang? In relation to the course, the Big Bang theory. Yeah. Well, the Big Bang is like the projection of the belief in separation. Το Big Bang, η μεγάλη έκρηξη, είναι η προβολή της πίστης στο διαχωρισμό από το Θεό. And it seemed to be a big explosion. Και φαίνεται ότι ήταν μια τεράστια έκρηξη. And which planets and gases were hurled out. Όπου συγγνώμη. Όπου επειδή είπε πλανήτες, ενώ δεν ήταν πλανήτες τότε. Εκτοξεύτηκαν κομμάτια από αυτό το κάτι. And to some scientists it still... The universe still seems to be expanding. Και κάποιοι επιστήμονες συνεχίζουν να πιστεύουν ότι συνεχίζει να επεκτείνεται το σύμπαν. But more recently, quantum scientists have actually drawn out a map of the whole Big Bang. Κάποιοι κβαντικοί φυσικοί πρόσφατα έχουν χαρτογραφήσει έναν ολόκληρο χάρτη όλου του Big Bang. Yeah, it's like a photograph. Σαν μια φωτογραφία. And the photograph has already happened. Και η φωτογραφία έχει ήδη συμβεί. You can just pinpoint inside the photograph to where you think you are. Μπορείς απλά να βρεις το σημείο μέσα στη φωτογραφία όπου νομίζεις. Can you see this photograph on YouTube or something? Yeah, you can see it on the internet. Oh, ρώτησα αν μπορούμε να τη δούμε αυτή τη φωτογραφία. Yeah. But the important thing is that in the workbook Jesus says the script is written. Στα βιβλία των ασκήσεων ο Ιησούς μας λέει το κείμενο έχει γραφεί. Yeah. So now the scientists have discovered the Big Bang is written. Και τώρα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι και η μεγάλη έκρηξη έχει γραφτεί. It's like looking at a big photograph and saying, where am I? Oh, there is Earth and there is Greece. And Maria's house. And Maria's house. And there's the mosquitoes. No, we're not there. It's over. No. And picking out exactly where you believe you are in the photograph. Και τώρα οι επιστήμονες βρήκανε πού μπορεί να είσαι ακριβώς. Α, όχι, εκεί είμαι λίγο πιο εδώ. Εδώ είμαι στο σπίτι της Μαρίας. Α, και τα μοσκίτους λέω. Τα κουνούπια φύγανε και μπορεί να βρεις ακριβώς πού νομίζεις ότι είσαι. Yeah. Στη φωτογραφία. Now,
This contradicts human experience. Όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη εμπειρία. Because the human being perceives seemingly through five senses that the world is outside. Γιατί ο κόσμος, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι πιστεύουμε ότι ο κόσμος, τον αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με τις πέντε αισθήσεις μας και είναι έξω από εμάς. And you see, even see stars in the sky, and the scientists tell you they're so many light years away from your eyeballs. Και παρότι βλέπουμε άστρα στον ουρανό, μας λένε οι επιστήμονες ότι είναι έτη φωτός μακριά από τις κόρες των οφθαλμών μας. But Einstein and Jesus both discovered. Αλλά ο Αϊνστάιν και ο Ιησούς και οι δύο ανακάλυψαν. That time and space are the same illusion. Ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι η ίδια ψευδαίσθηση. And they're both relative. They're both in relationship to each other. Και είναι σχετικές η μία με την άλλη. Σχετίζονται η μία με την άλλη. Yeah. And they've even done studies to prove this. Και έχουν κάνει και μελέτες που το αποδεικνύουν αυτό. Because before Einstein, everybody thought that time was absolute. 1 second is 1 second is 1 second. Πριν από τον Αϊνστάιν πίστευαν ότι ο χρόνος είναι απόλυτος. Ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο. Or one prehistoric second is the same as 1 second in the 1800s and 1 second in the 2000s. Και πίστευαν ότι το ένα δευτερόλεπτο είναι ίδιο στους αρχαίους χρόνους και το ίδιο σε πιο μετά χρόνους και το ίδιο και τώρα. Einstein said, no, it's not that way at all. Ο Αϊνστάιν είπε, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. It depends on gravity, it depends on accelerations and speeds. Εξαρτάται από την βαρύτητα, εξαρτάται από την επιτάχυνση και την ταχύτητα. And so they decided to do an experiment. They had a very accurate watch, an atomic watch. Και αποφάσισαν να κάνουν ένα πείραμα και είχαν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ρολόι, ένα ατομικό ρολόι. And they got an identical watch and they were both telling the same time, second for second. Και είχαν ένα ρολόι που έλεγε δύο ρολόγια, ολόιδια, που λέγανε τον ίδιο ακριβώς χρόνο, που δείχνανε τον ίδιο ακριβώς χρόνο. And then there was a man who took one of the watches and he hopped into a supersonic jet και πήρε that ένας... went up and went around the earth very, very fast. Ο ένας έμεινε στη γη και ο άλλος πήρε το άλλο το ίδιο ρολόι και μπήκε σε ένα υπερηχητικό όχημα και έκανε γύρω από τη γη. And when he landed, they put the two και όταν watches ήρθε, βάλαν τα δύο ρολόγια το ένα δίπλα στο άλλο. They weren't telling the same time. Δεν λέγανε τον ίδιο χρόνο. Einstein was right. Jesus is right. Ο Αϊνστάιν είχε δίκιο και ο Ιησούς φυσικά έχει δίκιο. So time and space are both projections of the error called ego. Επομένως, ο χώρος και ο χρόνος είναι προβολές αυτού που ονομάζουμε, ξέχασα τι είπε. Εγώ. Ναι, προβολές του εγώ. And that's why there's movies and there's a lot of TV shows coming out now to show how relative everything is. It's all based on perception. Και τώρα βγαίνουν όλο και πιο και καινούργιες ταινίες που δείχνουν ότι όλα είναι σχετικά και ότι όλα βασίζονται στην αντίληψη. Yeah. And it just shows that we have to go very deep to heal this distortion. Και φαίνεται ότι πρέπει να πάμε πολύ βαθιά για να θεραπεύσουμε αυτήν την διαστρέβλωση. And time and space are not absolute. Actually, Jesus says they are under your own control when you are a miracle worker. Και ο Ιησούς μας λέει στα μαθήματα ότι αν είσαι ένας από τους εργάτες των θαυμάτων, τότε έχεις τον έλεγχο του χώρου και του χρόνου. Imagine that you accept your calling and then as you become very committed, you realize that time and space are under your control with Jesus leading the way. Αν αποδεχθείς το προσωπικό δικό σου κάλεσμα, τότε θα δεις ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι υπό τον έλεγχο του Ιησού και σου μέσω του Ιησού. And this is why when you have miraculous experiences, then you get witnesses, many witnesses of everything being beautiful and happy and peaceful and joyful. Όταν σου συμβαίνουν λοιπόν καταστάσεις όπου νιώθεις ότι είναι θαυματουργές
και γεμάτες θαύματα, τότε η ζωή σου γίνεται όλο και πιο ευχάριστη, γιατί πραγματικά συμβαίνουν τέτοια πράγματα που απίστευτα που χαίρεσαι. Yeah. And then the final thing Jesus says it for us is. Θέλεις να μεταφράσεις; Άμα θες να μεταφράσεις. Εγώ αντέχω. When you want only love, you will see nothing else. Όταν θέλεις μόνο αγάπη, μόνο την αγάπη, δεν θα βλέπεις τίποτα άλλο. Yeah, isn't that amazing? Δεν είναι εκπληκτικό αυτό; And we have the power to want. Only love. Και έχουμε την δύναμη να θέλουμε μόνο την αγάπη. Τότε μόνο ζεις. That's only when you really live. Yes. That's life. That's reality. That's reality. That's eternal life. Amen. Amen. Yesterday, was it yesterday? Can I say something? Μπορεί να μας πει μια εμπειρία η Άννα. Back in the 90s, I used to live in Luxembourg. Ζούσα στο Λουξεμβούργο το 1990. And I was traveling by car from Greece to Luxembourg. Και οδηγούσα από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο αυτοκινητικός. I had to go through a very big and famous tunnel. It's called the Godard tunnel. Και έπρεπε να διασχίσω μια πολύ διάσημη σύραγγα που λέγεται η Godard σύραγγα. Under Mont Blanc. Κάτω από το λευκό όρο. Anyway, I was afraid of tunnels at the time. Και φοβόμουν να διασχίζω σύραγγες τότε. I was claustrophobic. Ήμουνα κλειστοφοβική. And this tunnel is 17 kilometers. Και αυτό το τούνελ είναι 17 χιλιόμετρα. And it takes 20 minutes. Και χρειάζεται 20 λεπτά για να το διασχίσεις. And I just thought, what am I going to do? You know, hard. Και σκέφτηκα τι θα κάνω, πολύ δύσκολο μου φαίνεται να το διασχίσω. And I said, I will pray. Και είπα θα προσευχηθώ και θα είναι, γίνει πιο σύντομη η διαδρομή. And I'm telling you, it took us 9 minutes. Και σας λέω ότι μας πήρε αντί για 29 λεπτά για να το διασχίσουμε. 17 kilometers and you have to go by 50 or something. Ήταν και έπρεπε να πηγαίνουμε με 50 χιλιόμετρα την ώρα, δεν είναι ότι τρέχαμε. Γιατί είναι διπλής κατεύθυνσης. And it took us 9 minutes. And then I realized the relativity of time. Και μετά κατάλαβα τη σχετικότητα του χρόνου λίγο στο νου μου. Όπως λέει και ο Δανέζης, σε πόση ώρα θα πας και λέει είναι ένα τσιγάρο δρόμο. Αστροφυσικό.